Μας ακούς? Ναι, δεν ξέρω αν με ακούτε εσείς τώρα. Ναι, ναι. Καταρχήν αν έχουν αποχωρήσει. Ναι, έχουν αποχωρήσει από τη στιγμή που μιλήσαμε, εκείνη τη στιγμή αποχωρούσανε. Αυτό είναι το βίντεο τη στιγμή που μπήκαν, όπου έκλεισαν οι πόρτες της Βουλής, προκειμένου να μην υπάρξει απόπειρα να εισέλθουν και μέσα στο χώρο του Κοινοβουλίου. Το ερώτημα το οποίο ψάχνουμε εδώ τώρα και δεν έχουμε βρει απάντηση είναι πώς πέρασαν, πώς μπήκαν μέσα. Από την πόρτα. Από την πύλη, κανονικά βλέπουμε τώρα και μια φωτογραφία στα σκαλιά εκεί στο Περιστήλιο με το πανό που μας περιέγραψες πριν. Τους πιάσαν όλους τον ύπνο, τέλος. Ναι, ακριβώς αυτό, ακριβώς αυτό, Χρήστο. Τώρα τα είπες όλα, νομίζω. Τώρα η πραγματικότητα είναι ότι η Βουλή έχει δύο εισόδους. Η μία όμως είναι η ενεργή, ξέρεις καλά, από την Βασιλή Σοφίας. Ναι. Από εκεί λογικά μπήκανε. Το θέμα είναι πώς περνούν 20 άτομα μαζί την πύλη. Φαντάζομαι δεν είχαν κάποια πρόσκληση να μπουν μέσα, επειδή ακούστηκε καλά αυτό. Τι ακούστηκε? Από ποιον ακούστηκε αυτό, ότι κάποιος προσκάλεσε να μπουν μέσα? Όχι, εννοώ να είχαν είσοδο, να είχαν κάποια είσοδο, ναι, κάποια άτομα και να πέρασαν κάποια άλλα. Μάλιστα. Ή για κάποιο λόγο επίσκεψη στη Βουλή. Το θέμα είναι, μισό λεπτό, Αντώνη, πόσοι ήταν αυτά τα παιδιά, πόσοι ήταν? Ήταν γύρω στα 20 άτομα, όσο καταφέραμε να δούμε, γιατί και εμάς μας κλείσαν. Ναι, προφανώς. Εσύ καταφέρατε να δείτε εάν μπήκαν ως ομάδα στο προάβλιο της Βουλής? Όχι, αυτό δεν καταφέραμε να το δούμε, γιατί εμείς είδαμε μόνο την εικόνα να έρχονται και να πετούν τα fake βολάν, τα οποία και αυτά τα έχουμε, σας τα έχω στείλει. Είναι πολλά τα ερωτήματα που πρέπει να απαντήσουμε. Ωραία, θα αρχίσουν. Προφανώς και υπήρχε κάποιο πρόβλημα στην πύλη της Βουλής. Τώρα θα αρχίσουν τώρα από εδώ και τα λοιπά. Εντάξει, εντάξει, στο προάβλιο της Βουλής δεν μπορούμε να βλέπουμε αυτές τις εικόνες. Ας αρχίσει κάποια ΕΔΕ, δεν ξέρω. Λοιπόν, ευχαριστούμε, Αντώνη. Έχουμε